Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το απόψινό τετ-α-τετ, ένα πρόσωπο που σπάνια δίνει συνεντεύξεις, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ οικείο σε μας και το βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση. Πρώτα απ' όλα ηθοποιός και τώρα σε δεύτερη μοίρα, σε ίση μοίρα και τηλεπαρουσιαστής μια και η εκπομπή του τα τελευταία 10 χρόνια σκίζει, έχει γίνει θεσμός. Μιλάω για τον Σπύρο Παπαδόπουλο, που έχουμε την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Πραγματικά, καταφέρνεις και είσαι στη συνείδησή μας έτσι όπως πρέπει, ηθοποιός πάνω απ' όλα, ενώ είσαι ένα πολύ οικείο τηλεοπτικό πρόσωπο για μια δεκαετία. Ελπίζω να είμαι ηθοποιός πάνω απ' όλα, γιατί εγώ αυτό θέλω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που στην Ελλάδα που δεν έχουν πολύ σχέση με το θέατρο, ξέρεις. Σε απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος που δεν πολύ βλέπουν θέατρο και νομίζουν ότι πάνω απ' όλα είμαι παρουσιαστής. Σε φόβιζε όμως αυτό, δηλαδή δεν ήθελες η ιδιότητα του παρουσιαστή να υπερκεράσει την ιδιότητα του ηθοποιού, το φοβόσουν. Καθόλου, καθόλου δεν το ήθελα. Δεν το φοβήθηκα ποτέ γιατί να σου πω την αλήθεια δεν περίμενα και τόση αποδοχή και για αυτή την εκπομπή. Δηλαδή η πρώτη χρονιά όταν τελείωσε μου λέγανε να πάμε και για δεύτερη και έλεγα ρε παιδιά, τι να βάλουμε τώρα. Και πού θα βρούμε θέματα. Τελικά φτάσαμε στην 11η τώρα. Και όντως έχει ριζώσει τόσο πολύ μέσα τους, στον κόσμο, στη συνείδησή τους, που είναι πολλοί που πάνω απ' όλα έχουν το στην υγειά μας. Το καταλαβαίνω αυτό γιατί έρχονται στο θέατρο και λένε «Έλα ρε, είσαι πάρα πολύ καλός». Με έκπληξη. Γιατί βγαίνεις σπάνια στην τηλεόραση, για συνέντευξη εννοώ. Δεν μου πολύ αρέσει, δεν μου πολύ αρέσει. Γι' αυτό και καταλαβαίνω τους ανθρώπους που τους καλώ και δεν έρχονται και δεν επιμένω ποτέ. Γιατί μου λένε, ξέρεις, δεν μπορώ να βγω. Ας πούμε, ο φίλος μου, ο Παντελής ο Θαλασσινός, μου λέει, δεν την μπορώ να τηλεόραση. Γιατί δεν έχω επιμείνει, γιατί το καταλαβαίνω. Ξέρεις, δεν αισθάνομαι άνετα. Εάν το κάνω, το κάνω είτε γιατί πρέπει, κάποιες φορές από υποχρέωση, ας πούμε, γιατί είναι φίλος ένας που το παρουσιάζει, γιατί έχει έρθει στην εκπομπή μου 5 φορές και εγώ δεν μπορώ να του αρνηθώ. Αλλά αν ήταν απόλυτα στην επιλογή μου, δεν θα πήγαινα ποτέ. Εκτός πια αν κάτι έχω να πω που νομίζω ότι θα αφορά τον κόσμο και θα, κάπου θα κουμπίσει. Συνήθως δεν έχω. Ό,τι έχουν να πούνε πολλοί, έχω να πω κι εγώ. Να πούμε ότι απόψε είμαστε στη σκηνή του Θεάτρου Κάπα, όπου παρουσιάζει την παράσταση «Μου λες αλήθεια». Μια κωμωδία. Σου αρέσουν οι κωμωδίες? Πάρα πολύ, ναι. Ειδικά μου είναι έξυπνες και αυτό το συγκεκριμένο είναι ίσως η εξυπνότερη κωμωδία που έχω διαβάσει. Δεν λέω η καλύτερη έτσι, γιατί είναι σαν να ρίχνω λάσπη στα προηγούμενα πράγματα που έχω κάνει. Αλλά η εξυπνότερη, ναι. Ισχύει ότι η κωμική, γιατί θεωρείσαι κατά βάση κωμικός ηθοποιός, άνθρωπος που μας κάνει να γελάμε, κρύβουν από πίσω έτσι πολύ μελαγχολία και εσωστρέφεια? Έτσι λέγεται συνήθως και έτσι μου λένε και εμένα, φίλοι μου, ότι μονίμως έχω τλειμμένα μάτια, ξέρω εγώ. Σου λένε κόσμος, ας πούμε, μπορεί να σου πει «κάνε μας να γελάσουμε» και σου φαίνεται περίεργο, ας πούμε, την ώρα που θα σου το πούν? Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έχει συμβεί, γιατί εντάξει, νομίζω δεν έχω καταγραφεί ως κωμικός. Εννοώ κωμικός, ξέρεις, σε στυλ Γκιονάκη, ας πούμε. Αλλά όχι, αυτό ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί, γιατί θα αντιδράσω περίεργα, άμα μου συμβεί. Ούτε υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια περίοδοι όπου ήσουν κλεισμένος στον εαυτό σου, με εσωστρέφεια, μελαγχολικός. Εγώ πάντα ήμουν κλεισμένος. Σκοτεινή περίοδο, ας πούμε. Σκοτεινές περίοδους, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα εγώ ποτέ. Δεν είχα, γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι. Επειδή μεγάλωσα δύσκολα, είχαμε μάθει να διαχειριζόμαστε το σήμερα. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν κάνουν όνειρα, που δεν έχουν αβεβαιότητα για το μέλλον, ακριβώς γιατί τους απασχολεί το σήμερα να τη βγάλουν, δεν έχουν τέτοιου, δεν έχουν τις πολλές φοβίες που έχει ο κόσμος, ότι αχ, τι θα κάνω στο μέλλον. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω κάνει ποτέ, έτσι είχα μάθει από μικρός, δεν έχω κάνει ποτέ σχέδια, ώστε, ξέρεις, αυτός που λέμε, ο φόβος του τι θα γίνει. Το σήμερα με ενδιαφέρε. Και απλώς έχω μάθει να διαχειρίζομαι την πραγματικότητα όπως έρχεται, όπως μου τα φέρνει η ζωή. Με αυτή την έννοια δεν νιώθω πως δεν έχω χρόνο για σκοτεινές περιόδους. Μια μόνιμη μελαγχολία την είχα πάντα γιατί, ξέρεις, έτσι ήμουν. Σπύρο μου, θυμάμαι πάντα
την εικόνα ενός εργασιομανή για σένα. Να τρέχεις από θέατρο στην τηλεόραση, πάντα να κάνεις 2-3 πράγματα μαζί με τη μηχανή σου. Έχω τύχει να έχω ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφημιστικό θέατρο το βράδυ, είναι πολλά τέτοια. Και μιλάμε για πολλά χρόνια. Εσύ έλεγες παλιά ότι αντιμετωπίζεις το θέατρο σαν παιχνίδι. Αναρωτιέμαι αν αυτό το παιχνίδι σε έχει κουράσει ποτέ, αν δηλαδή δεν σκέφτηκες πως θα ήταν αν καθόσουνα και λίγο σπίτι σου, να είχες χρόνο με το γιο σου, με την οικογένειά σου. Εάν τα οικονομικά μου το επέτρεπαν, θα έβλεπα περισσότερο το γιο μου και θα έκανα περισσότερο πράγματα που θέλω, τους φίλους μου κτλ. Αλλά δεν θα σταματήσω αυτό το θέατρο. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να σταματούσε την τηλεόραση, μπορεί να σταματούσε οτιδήποτε άλλο. Αλλά το θέατρο ακριβώς εξακολουθεί να είναι το παιχνίδι μου. Οπότε, σπάνια ακούς ένα παιχνίδι, ένα παιδί να λέει: «Μαμά, μου επιτρέπεις να μην παίξω άλλο, γιατί κουράστηκα». Τα παιδιά δεν κουράζονται. Το θέατρο, λοιπόν, δεν είναι λογικό αυτό, αλλά έτσι σου βγαίνει από μέσα σου. Ένας κύριος λόγος που το ευγνωμονείς είναι που σε βοηθάει να παραμένεις πιτσιρικάς. Οπότε, όχι, δεν θα το σταματήσω ποτέ. Εάν σταματήσω το θέατρο, σημαίνει ότι έχω τελειώσει γενικώς με τη ζωή. Τι είδος τίμημα θα έλεγες ότι έχεις πληρώσει για αυτή την εργασιομανία σου αυτά τα χρόνια? Να πω την αλήθεια, δεν ήμουν εργασιομανής. Απλώς μεγάλωσα πολύ δύσκολα, όπως τόσους και τόσους κόσμος. Και επειδή δεν είχα αυτό το ταλέντο που χρειάζεται, είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται, για να μαζεύεις πάντα κάποια χρήματα, να έχεις κάτι στην άκρη. Δεν το είχα ποτέ, όσο και χρήματα να βγάζα. Απλώς φρόντιζα βέβαια να είναι πολύ καλά η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Έπρεπε πάντα να δουλεύω. Δούλευα γιατί έπρεπε. Ποτέ δεν επιζήτησα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν τα τελευταία χρόνια που έχω αυτή την άνεση, θα έλεγα, την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών, να κάνω μεγάλες διακοπές, εξαφανίζομαι, δεν μου λείπει καθόλου δουλειά. Δηλαδή, παίρνω ένα φουσκωτό που έχω, παίρνω και το γιο μου και τους φίλους μου και εξαφανίζομαι και κάθομαι 2 μήνες, 2,5 μήνες, 3 πολλές φορές. Και δεν μου λείπει δουλειά. Δεν έχω τέτοιου είδους. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέει: «Αμάν, αν δεν δουλέψω, δεν έχω τι να κάνω». Όχι, έχω πολλά πράγματα να κάνω. Σε ρώτησα πριν για τίμημα. Η πρόσφατη περιπέτεια της υγείας σου ήταν ένα τίμημα, πιστεύεις, για αυτούς τους ρυθμούς που ακολουθούσες την τελευταία δεκαετία? Δεν το ξέρω. Νομίζω περισσότερο ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, μια εξαιρετική γιατρός που με ανέλαβε μου είπε ότι αγάπα πιο πολύ τον εαυτό σου, αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη κουράσου λιγότερο. Σημαίνει αγάπα τον εαυτό σου, που πολλοί δεν το κάνουμε. Θεωρείς ότι δεν τον αγαπούσες? Και ακόμα δεν τον αγαπάω. Ξέρεις, αυτό δεν φτιάχνεται με το. Εγώ τουλάχιστον δεν βάζω εύκολα μυαλό. Δηλαδή, δεν είναι ότι φοβήθηκα με αυτό που συνέβη και ότι τώρα θα άλλαξα καθόλου. Είμαι ακριβώς ο ίδιος. Ας πούμε, άντε να κόψω το αλάτι που μου ζητήσανε μέχρι εκεί. Άλλη παραχώρηση δεν κάνεις. Δεν θέλω να μπω. Λέω ο καρκίνος στη δουλειά του και εγώ τη δική μου. Έχω δουλειές να κάνω. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Το τσιγάρο που βλέπω κρατάς εκεί. Ναι, και σταμάτησε και το καμπνίσμα και κάνω αυτό. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το κόψω. Ήσουν άνθρωπος που έκανε τις εξετάσεις του, τις προληπτικές από πριν, ή που αγχωνόταν για θέματα υγείας, ή ήσουν αυτός? Καθόλου. Καθόλου. Δεν αγχώνομαι ποτέ για θέματα υγείας και δεν αγχώθηκα ούτε και τώρα που μου συνέβη αυτό. Έχω μια περίεργη μυρολατρία. Αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Δεν θα το αλλάξω. Ωστόσο, για την πρόληψη που κάθε πολιτισμένος άνθρωπος πρέπει να κάνει, εγώ σε αυτό δεν είμαι ένας πολιτισμένος άνθρωπος, αλλά έχω ένα φίλο μου κολλητό γιατρό, ο οποίος είναι πολιτισμένος άνθρωπος, και έτσι έκανα πάντα αυτό που έπρεπε. Είχες φοβία ή ταμπού να μιλήσεις για τον καρκίνο δημόσια? Όχι, καθόλου. Αντιθέτως, το κάνω επίτηδες και μιλάω, παρόλο ότι εγώ δεν είμαι πολύ ομιλητικός. Το κάνω επίτηδες για να μεταφερθεί, γιατί ακόμα και τη σήμερα ημέρα υπάρχουν άνθρωποι που το κρύβουν, λες και είναι μόνοι τους. Και είμαστε σχεδόν όλοι. Δηλαδή, έγινε σαν την γρήπη. Και αυτή η εσωστρέφεια και το να το κρύβεις, σου κάνει πολύ κακό. Κάνει πολύ κακό και στον ίδιο τον ασθενή, ας πούμε. Πρέπει έξω. Αντιμετώπιση. Τυχαία το ανακάλυψες, Σπύρο? Τελείως. Ένιωσες κάτι? Τίποτα. Δεν ένιωσα τίποτα. Ετοιμαζόμουν να φύγω με τη βάρκα, όπως σας λέω. Τη Δευτέρα θα φεύγω με τη βάρκα και την Παρασκευή μου λέει αυτός ο φίλος ο γιατρός, σας λέω, ο Γιώργος ο Παπαθέου,
Μου λέει, πριν να φύγεις, πάμε να σου κάνουμε. Ρε, σε μου ισχύει. Ρε, πάμε να σου κάνω έναν έλεγχο. Και πήγαμε για ένα τυπικό έλεγχο, ας πούμε, και ξαφνικά λέει, οπ. Και έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Και σε τρεις μέρες ήμουν στο χειρουργείο. Αμέσως. Ναι, δεν γινόταν. Ήταν πολύ μεγάλος. Στον πρέμπο, ναι. Στον νεφρό. Στον νεφρό. Δεν φοβήθηκες καθόλου. Όχι, ούτε στιγμή. Τι είναι αυτή η ασπίδα, η πανοπλία, δηλαδή, που είμαι από μικρός έτσι, δεν ξέρω. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν φοβόμουν ποτέ. Αντιθέτως, φοβάμαι πάρα πολύ με το να πάω στη γρατζουνιά δικός μου άνθρωπος. Εκεί δεν έχω ψυχραιμία. Αλλά μπορώ να χαλάσω τον κόσμο, ας πούμε. Αλλά με μένα δεν ξέρω ποτέ. Γιατί σας λέω, έχω κάτι σαν μυρολατρία, δεν ξέρω πώς να το πω. Ότι αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Άμα είναι να τελειώσουμε, θα τελειώσουμε. Αν να την γλιτώσουμε, θα την γλιτώσουμε. Καταρχάς, έχω κάποια ατυχήματα με τη μηχανή που. Εγώ κυκλοφορώ με μοτοσυκλέτα από τα 17 μου. Δεν γινόταν να μην έχω ατυχήματα μετά από τόσα χρόνια. Να, θυμάμαι, είχες ένα-δύο σοβαρά ατυχήματα. Ένα-δύο σοβαρά. Και ας πούμε. Είχε συνωμοτήσει το σύμπαν να την γλιτώσω, όπως το λένε. Φαίνεται το πράγμα. Ότι αλλιώς δεν, ειδικά από το τελευταίο, δεν μπορεί να σηκωθεί ζωντανός άνθρωπος από αυτό το ατύχημα. Και εγώ σηκώθηκα, δηλαδή ενώ με πήγανε, με κοιτάξανε, είχα μόνο εξωτερικά πράγματα, δεν είχα τίποτα. Οπότε λέω, άμα είναι να γίνει, θα γίνει. Πώς είναι όταν έρχεσαι τετ-α-τετ με τον θάνατο? Αυτό μπορώ να σου το πω μόνο από την εμπειρία με τις μοτοσυκλέτες. Επειδή δύο από τα ατυχήματα που είχα, συνολικά έχω τέσσερα. Τα δύο ήταν, ήμουν σίγουρος ότι τελειώνω. Και είπα, όχι τώρα πώς θα γίνει την πρώτη φορά. Είδες και τον εαυτό σου από ψηλά, που λένε. Όχι τόσο πολύ. Απλώς με τη λογική καθαρά, λέω, μάλλον καθαρίζω, τελειώνω. Την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρός και σκέφτηκα αμέσως τη μάνα μου. Τώρα την τελευταία, πριν από τρία χρόνια, σκέφτηκα αμέσως το γιο μου. Και είπα, άμα τώρα τι θα πάθει αυτός που θα. Κτλ. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι κάτι το τρομερό. Και δεν σκέφτεσαι ότι τέρμα οι μηχανές? Όχι. Γιατί, δεν είναι λίγο παράλογο? Δεν. Γιατί είναι αυτό που σου έλεγα, ότι αν είναι να γίνει, θα γίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Το να μου πεις γιατί δεν οδηγείς προσεκτικά, αυτό θα ήταν ένας λόγος. Οδηγός προσεκτικά γίνεται και άμα τύχει η στραβή, θα δούμε. Αλλά δεν θέλω, δεν μου αρέσει να βάζω μυαλό, εννοώ. Ο γιος σου, η γυναίκα σου δεν σε πιέζουν για αυτό το θέμα? Ναι, ο γιος μου το μόνο που κάνει είναι να μην, ενώ θέλει πολύ, να μην καβαλάει μοτοσυκλέτα, γιατί τον έχω παρακαλέσει εγώ, του λέω βλέπεις τι είμαι, εγώ για μένα είναι αργά να το σταματήσω, αλλά και το έχω καταφέρει. Πέταξες περιττά πράγματα από τη ζωή σου, μηδένισες το κοντέρ, κρατώντας κοντά σου μόνο τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους για σένα μετά από αυτά τα τετ-α-τετ σου με το θάνατο? Όχι, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ πάρα πολλούς φίλους. Γνωστούς με καλές σχέσεις, εντάξει, αλλά οι φίλοι μου πάντα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι φίλοι που τους θεωρώ ανθρώπους μου. Αυτούς τους έχω από 15 χρονών. Και δεν ανοίγω τον κύκλο. Δηλαδή δεν μου έρχεται να ανοίξω τον κύκλο. Δεν ξοδεύεσαι, Σπύρο. Είσαι λίγο καβαφικός στη στάση ζωής. Δεν ξοδεύω, όχι, καθόλου. Δεν αναλώνεσαι, δεν χάνεις ενέργεια. Έτσι. Θα έλεγες ότι είσαι έτσι και λίγο σπαρτιάτης και με τα θέματα της καθημερινής ζωής. Απολύτως το έπιασες. Σπαρτιάτης. Δηλαδή, εμένα μου φτάνει, ας πούμε, ένας φίλος, μια καλή παρέα εννοώ, ο γιος μου, ένας φίλος κτλ. Και ένα ταβερνάκι ή ένα σπίτι να χαζολογάμε και να μιλάμε. Ένα βιβλίο, μοτοσυκλέτα και μια βάρκα. Τέλος. Ενώ κάποιος θα έλεγε ότι για να δουλεύεις τόσο πολύ, άρα βγάζεις καλά χρήματα, μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να ξοδεύει. Το κακό είναι διπλό. Είναι ότι από τη μια δεν μου αρέσει να ξοδεύω γιατί δεν είμαι τέτοιος τύπος. Δηλαδή, μην με στείλει στα μαγαζιά, θα πεθάνω. Δεν πάω ποτέ να ψωνίσω. Από μικρός εννοώ. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω καθόλου. Και απ' την άλλη δεν έχω λεφτά. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω πώς εξηγείται. Αλλά γι' αυτό ξεκίνησα έτσι, ότι το να μαζεύεις χρήματα χρειάζεται ένα ταλέντο. Εγώ δεν το έχω. Οπότε πρέπει να δουλεύω μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γι' αυτό και μάλλον δεν παθαίνω τίποτα ακόμα. Υπήρξαν στιγμές στη ζωή σου που λύγησες? Ναι, βέβαια. Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν. Ποια θα έλεγες ότι υπάρχουν? Υπάρχουν κάποιες στιγμές δύσκολες, απώλεια αγαπημένων ανθρώπων κτλ. Τις απώλειες πώς τις διαχειρίζεσαι? Τι να, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο τρόπο.
σε διαλύουνε. Το ότι δεν δείχνω κάτι δεν σημαίνει τίποτα, γιατί εγώ δεν πολύ δείχνω ότι γίνεται. Δεν μου αρέσει να το... Όταν έχω κάτι πολύ δύσκολο που αντιμετωπίζω, δεν μου αρέσει να το επικοινωνώ με τους άλλους για να ξεθυμάνει. Θέλω να το τραβάω μόνος μου. Δεν το μοιράζομαι. Οπότε είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά ο χρόνος κάνει πάντα τη δουλειά του. Οι γονείς σου ζουν? Όχι. Ποιος έφυγε πρώτος από τους δύο? Ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, 20 χρονών, και η μητέρα μου πριν από 10 χρόνια, 12. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο? Πιο δύσκολο αντικειμενικά ήταν όταν έχασα τον πατέρα μου. Και πιο δύσκολο υποκειμενικά, επίσης δύσκολο υποκειμενικά, ήταν όταν έχασα τη μάνα μου, που της είχα μεγάλη αδυναμία, γιατί επειδή χάσαμε τον πατέρα μου νωρίς, μεγαλώσαμε μαζί και είμαστε και ο ένας και ο άλλος μάνα, παιδί, σύζυγος, άντρας, γιος, όλα. Σε πείραζε που ο πατέρας σου δεν πρόλαβε να σε καμαρώσει, να νιώσει περήφανος για σένα? Μου κόστησε και σε μένα και στη μητέρα μου. Μας κόστησε πολύ. Σου το λέγες συχνά? Ήταν και αυτός πολύ βασανισμένος άνθρωπος και θα παίρνω μεγάλη χαρά. Οπότε να υποθέσω ότι για η μητέρα σου πρόλαβε έτσι να σε χαρεί. Πρόλαβε, αλλά ήταν και αυτή περίεργη. Ήταν πολύ ευτυχισμένη, αλλά δεν καταλάβαινε από τι λέγανε. Ο γιος σου που είναι και κάνει, και έλεγε: δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει να συνεχίσει να είναι καλό παιδί και κυρίως να φοράει τα σωστά ρούχα να μην κρυώσει. Και εγώ ήμουν 45 χρόνια. Φοβήθηκες ποτέ να μην ξοδευτείς στο γυαλί ή στην έκθεση, στην υπερέκθεση, γιατί θέατρο, τηλεόραση, φαντάζομαι σου λέγανε, δεν φοβάσαι μην καείς με τόση τηλεόραση? Πολλοί το λέγανε, αλλά τελικά ερχόντουσαν και μου λέγανε συνάδελφοι μετά από χρόνια, να σου πω, θα κάνω και δεύτερη δουλειά, γιατί όταν μας λένε δεν φοβάσαι μην καείς, τους λέμε γιατί ο Παπαδόπουλος κάηκε. Με είχαν σαν... Παράδειγμα. Ναι. Εγώ δεν το έκανα για κανένα λόγο παρά μόνο για βιοποριστικούς λόγους. Σας το πω από την αρχή. Εγώ αν είχα τον τρόπο να ζήσω, να ζήσω όπως θέλω εννοώ, καλά, να είναι το παιδί μου όπως θέλω, θα έκανα μόνο θέατρο. Ωστόσο, αυτό που, για το οποίο πραγματικά καμαρώνω είναι στην τηλεόραση έχω κάνει και κανένα δύο πράγματα που δεν μ' αρέσανε, μόνο για τα χρήματα, και τα υπερασπιζόμουν και αυτά με φανατισμό. Δηλαδή, αυτό πραγματικά θέλω να καμαρώνω για αυτό το πράγμα. Ό,τι κάνω, το κάνω καλά. Πριν απ' όλα, το προσεγγίζω. Η πιο πολλή δουλειά που κάνω είναι να προσπαθήσω να το αγαπήσω, εάν δεν μου αρέσει. Και από εκεί πέρα να το κάνω σε ένα πράγμα που αγαπάω. Την αποτυχία τη φοβήθηκες ποτέ? Βέβαια, πώς. Όλοι τη φοβόμαστε την αποτυχία. Όχι όσο κανείς φαντάζεται, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαι άνθρωπος από μικρός που ξέρω να χάνω. Γιατί έχω χάσει και πολλές φορές. Έχω χάσει από την ίδια τη ζωή. Οπότε θέλω να πω. Τι είπα, πει τι μουσχεμα. Ο βρεμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Είναι λοιπόν μέσα στη λογική μου ότι και η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και γιατί όχι. Μαθαίνεις και από αυτήν. Όχι ότι την επιθυμείς, αλλά όταν έρθει. Εγώ μου αρέσει πολύ, γιώνομαι πολύ γιατί σκέφτομαι πάντα τα χειρότερα. Δηλαδή, όταν βλέπω έναν άνθρωπο να περνάει ένα πολύ δύσκολο δρόμο, ένα μονοπάτι ανηφορικό και δύσκολο γεμάτο αγκάθια, να γρινιάξω εγώ επειδή βρήκα μια λακκουβίτσα στην άσφαλτο, νομίζω ότι είναι ύβρις. Γιατί λες για τη ζωή, θεωρείς ότι δεν σου φέρθηκε καλά η ζωή? Κοίταξε, ανήκω σε μια γενιά και σε μια τάξη που 9 στους 10 από εκεί ο πλουσιότερος δεν είχε να φάει. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ναι, δουλεύουμε από πολύ μικρά παιδιά, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Όχι με αυτά που... Ούτε τα παραμικρά εφόδια, ας πούμε, ούτε το παραμικρό εφόδιο για να πεις ότι θα ανοίξω λίγο το μάτι μου, να φτιάξω, να γίνω κάτι στη ζωή μου. Όχι για τον κόσμο, για την κοινωνία, για μένα. Δηλαδή, εννοώ, θέλω να πω ότι εκεί που μεγάλωσα εγώ, δεν κυκλοφορούσε σε σπίτια, στην παλιά γωνιά. Δεν κυκλοφορούσε σπίτια, σε κανένα από τα σπίτια που ήξερα, ένα εξωσχολικό βιβλίο. Δεν ήταν στη λογική τους. Εμένα το πρώτο μου εξωσχολικό βιβλίο ήταν, πρέπει να ήμουν 12 χρονών,
έκτη δημοτικού και επειδή είχα πάρει ένα βραβείο εκεί και τα λοιπά σαν μαθητής, μου το έφερε ένας θείος μου που ήταν ο Λάμπρος Κατσόνης και το έχω ακόμα. Το πρώτο βιβλίο και είπα, αμάν, τι γίνεται εδώ. Σπύρο μου όμως κάποιοι μπορεί να πούν, γιατί θυμόμαστε το προφίλ το δικό σου, γιατί ήταν αυτό που βγάζεις και στους απαράδεκτους, την πρώτη σου μεγάλη επιτυχία. Γενιά του Πολυτεχνείου, αριστερός, από λαϊκή γειτονιά, από τον Πειραιά. Είδαμε όμως την πορεία ότι πολλοί με αυτό το προφίλ βολεύτηκαν. Μπήκαν στην εξουσία, μπήκαν στο Λούκι. Εσύ δεν θα έλεγες ότι ανήκεις σε αυτούς? Δεν ξέρω, εγώ δεν μπήκα σε καμία εξουσία, δεν είχα ποτέ καμία συναλλαγή με το δημόσιο, κανενός είδους και ποτέ, που πολλές φορές, αλλά εννοώ ηθελημένα δεν είχα, δεν θέλω να είχα. Όποτε μου ζητήθηκε συνεργασία από το δημόσιο, το έκανα, δεν πήρα χρήματα. Δεν θέλω επαφές και όχι για να μην λέει ο κόσμος. Δεν θέλω, είμαι με έναν τρόπο Ελληνάρας, δηλαδή αν μπορώ να κάνω κάτι για το δημόσιο, ας πούμε, να το κάνω. Νομίζω θα μου άρεσε πολύ να έχω λεφτά και θα ήμουν από τους αρχαίους χορηγούς που λένε. Δεν σε φόβιζε να μην θεωρηθείς κατεστημένο? Γιατί μπορεί να θεωρηθείς κατεστημένο στο χώρο των καλλιτεχνικών. Ασφαλώς και κάποια στιγμή δεν μπορεί να μην θεωρηθείς κατεστημένο. Έτσι κι αλλιώς όλοι θεωρούμε πράγματα όταν. Κατεστημένο σημαίνει ότι κάτι που εγκαθίσταται, έτσι δεν είναι? Ένα πράγμα, άμα το βλέπεις σε ένα level, όποιο level, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, και το βλέπεις χρόνια εκεί πέρα, ο νέος άνθρωπος στη ματιά του νέου ανθρώπου λένε ρε, εσύ ακόμα αυτός εκεί είναι. Άρα κατεστημένο είσαι. Δηλαδή θέλω να πω, και ο Κούν έγινε κατεστημένο κάποια στιγμή, αλλά τι θα πει αυτό. Κατεστημένα συνήθως πρέπει να υπάρχουν για να τα γκρεμίζει η επόμενη γενιά. Συνήθως οι άνθρωποι που γίνονται κατεστημένο και είναι του προφίλ του δικού σου ή έχουν αυτές τις ανησυχίες, νιώθουν και ενοχές ταυτόχρονα. Βέβαια. Εγώ είμαι γεμάτος. Γεμάτος από ενοχές. Αλλά προτιμώ, ας πούμε, να ζω με τις ενοχές μου, οι οποίες και μου κάνουν καλό, με ξυπνάνε, παρά να γινόμουν, όπως το λέω εγώ, δεν αναφέρομαι σε κάποιον, αλλά να γινόμουν ένας γραφικός, αέναος επαναστάτης, 60 χρονών με αλογουρά και 5 δαχτυλίδια και άσπρα μαλλιά, που να λέω ακόμα, να είμαι στα Εξάρχεια και να λέω συνθήματα κούφια. Εσύ απογοητεύτηκες από τη γενιά του Πολυτεχνείου και σε ρωτάω, γιατί ξαναλέω, ο χαρακτήρας σου στους απαράδεκτους, που ήταν ένα σύριαλ καθολικής αποδοχής, ήταν αυτό το προφίλ, ο Έλληνας της γενιάς του Πολυτεχνείου. Πολύ θυμούσα και πολύ απογοητεύτηκα, αλλά περνώντας τα χρόνια και διαβάζοντας περισσότερο και σκεφτόμενος περισσότερο, είδα ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι σχεδόν νομοτελειακό. Δηλαδή, τι εννοώ? Οι συνθήκες πάντα εκεί οδηγούν, όταν έχεις να κάνεις με τον κόσμο, όταν αποδίδεις το έργο σου σε αυτό που λέμε κόσμο. Το όποιο έργο, στο πολιτικό, τη στάση σου, όλα τα πάντα. Αν γίνεις δημόσιο πρόσωπο. Οι συνθήκες κάνουν αυτό. Μόνο αν είσαι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και πεις τη σωστή στιγμή, εγώ αυτό το παιχνίδι, παιδιά, δεν το παίζω, φεύγω. Αλλά όχι για να με αναγνωρίσουν, γιατί δεν θα σε αναγνωρίσουν. Για να φροντίσω εμένα, τα του οίκου μου, τα του μέσα μου εννοώ. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε πάντα θα θυμώνουμε. Πάντα θα θυμώνουμε, γιατί πάντα έτσι θα γίνεται. Μου είπες ότι είσαι γεμάτος ενοχές. Mm-hmm. Ποια είναι η μεγαλύτερη ενοχή σου, πιστεύεις? Κοίταξε, νομίζω ότι η γενιά μου και κάποιοι άνθρωποι που σκέφτονται λίγο πολύ όπως σκέφτομαι εγώ, έχουμε καταρχάς την ενοχή ότι ήμασταν φτωχοί και ότι τώρα δεν είμαστε. Που τώρα είμαστε πάλι, αλλά λέω, πες πριν 5 χρόνια. Ναι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι που μου λένε, ρε παιδί μου, ο τρόπος που σκορπάς τα χρήματα, ενώ ξέρω εγώ, σου λέει κάποιος ένα ψέμα, εσύ δεν κοιτάς αν είναι ψέμα, του λες πάρε. Και πάει και αγοράζει αυτοκίνητο. Και σένα σου έχει πει ότι ξέρω εγώ. Λοιπόν, και μου λέγανε ο τρόπος που δεν το ψάχνεις καθόλου είναι ότι είσαι σαν να έχεις μια τεράστια ενοχή και λες να φύγουν από πάνω μου. Πάρτε τα παιδιά να φύγουν από πάνω μου. Λίγο πολύ είναι έτσι. Και βέβαια, παρότι νομίζω ότι έχω κάνει κι εγώ και η μητέρα του γιού μου έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά παιδαγωγικά, γιατί το αποτέλεσμα έτσι δείχνει, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, αλλά είμαι μέρος μιας γενιάς που μεγαλώσαμε τα παιδιά μας αρκετά λάθος, νομίζω. Δεν έχει σημασία αν εγώ και κάποιοι άλλοι είναι εξαίρεση. Εγώ λέω μιας γενιάς
που επειδή είχαμε τις ενοχές ακριβώς αυτές, μάλλον όχι τις ενοχές, επειδή είχαμε περάσει δύσκολα, είπαμε αυτό το βλακώδες να μην λείψει το παιδί μου τίποτα και γεννηθήκανε από τη γενιά μας παιδιά μαλθακά, παιδιά φυγόπονα, παιδιά με νοθρό μυαλό, παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους από διευθυντές. Και έχουμε κάνει κακό μας την έννοια στην ελληνική κοινωνία. Στην παράσταση το «Μου λες αλήθεια», μάλλον με ερωτηματικό είναι, «Μου λες αλήθεια», η απιστία είναι το θέμα του έργου. Εσύ θα τη συγχωρούσες την απιστία, την έχεις συγχωρέσει? Ναι, έχω συγχωρήσει. Πήγα, μου ομολογήθηκε η απιστία, πήγα σε ένα βράχο γιατί ήμουν σε ένα νησί, κάμισα ένα πακέτο τσιγάρα και το πρωί πήγα και της είπα «ΟΚ, συνεχίζουμε». Γιατί είπα ότι σκέφτηκα αμέσως ότι εντάξει, παιδί μου, αυτό που σου έρχεται το πρώτο να κάνεις είναι να πεις σηκωθεί από εδώ και τα λοιπά, λίγο φούντας. Και λέω, έχουμε μεγαλώσει έτσι, με αυτά τα. Να το σκεφτώ λίγο πιο πολύ. Είναι άνθρωπος. Εγώ δεν μου είχε έρθει να το κάνω πολλές φορές, άσχετα αν το έκανα, δεν το έκανα. Εντάξει. Άμα δεν ξαναγίνει, άνθρωπος είναι. Δηλαδή. Και είπα, συνεχίζουμε και δεν το ανέφερα και ποτέ. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην το χτυπάς καθόλου στον άλλον. Η μονογαμία είναι ουτοπία? Ναι, κοίταξε. Δεν μπορώ τους αφορισμούς. Εγώ το θεωρώ παράδοξο. Mm-hmm. Ότι συμβαίνει, πολλές φορές συμβαίνει. Αλλά ως εξαιρέσεις, σπάνια. Βλέπω ανθρώπους που είναι, ας πούμε, πάρα πολλά χρόνια μαζί και που σου λένε «Δεν θέλω να κοιτάξω άλλον άνθρωπο». Αυτό όταν το βλέπω το χαίρομαι. Δεν το θεωρώ εύκολο ή, να μην πω φυσικό, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Και το αποδεικνύει και η ζωή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, με τη μονογαμία, με το να γνωρίζεις έναν άνθρωπο ζωής σου, ακόμα και αν είναι όποιος που δίνει ο άνθρωπος. Το ιδανικό. Ναι. Και να σου πω κάτι. Άντε για σένα ότι είναι το ιδανικό. Είσαι και για τον άλλον το ιδανικό. Δηλαδή, εννοώ και τον άλλον δεν μπορεί να φυλακίσεις. Ο άντρας όμως είναι πιο πολυγαμικό «on» από τη γυναίκα. Δεν ξέρω αν είναι στη φύση μας, αλλά νομίζω ότι ναι. Έτσι μπορεί να μας έχουν μάθει, μπορεί να είναι και στο DNA μας. Που η γυναίκα, αυτό που είναι πιο κτητική, επειδή είναι μάνα, επειδή ξέρει να περιχαρακώνει το χώρο της και τους ανθρώπους της για τη ζωή της. Ενώ το αρσενικό περιχαρακώνει το χώρο του για να ξέρει ποιος είμαι εγώ. Μην πετάει κανείς εδώ. Είμαστε λίγο επιπόλαιοι τα αρσενικά. Όλα τα αρσενικά σε όλη τη φύση νομίζω. Επιπόλαιο και λίγο ματαιόδοξο και λίγο κοιτάξτε μας. Ναι, όπως σε όλη τη φύση, όπως το είπες. Σπύρο, εσύ είσαι παντρεμένος πολλά χρόνια με την ηθοποιό Αθήνα Τσιλίρα, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ πότε σας είδαμε μαζί σε θέατρο ή σε δουλειά και δεν θυμάμαι. Πρέπει να ή ποτέ ή πριν πολλά πολλά χρόνια. Όχι, στο θέατρο δεν έχουμε παίξει ποτέ, ούτε εγώ θέλω, ούτε εκείνη. Μία φορά έχουμε παίξει μαζί σε ένα σύριαλ του Δαλιανίδη, στον Αντένα, του αγαπημένου του Γιάννη Δαλιανίδη. Η μόνη φορά. Εκτιμάς στη σύζυγό σου το γεγονός ότι εκούσια έβαλε την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην οικογένειά σας? Γιατί αυτό φαίνεται προς τα έξω. Ότι είναι μια γυναίκα που αφοσιώθηκε σε σένα και στο γιο, και στο γιο σας και άφησε λίγο την καριέρα της. Το εκτιμώ. Αυτό που έκανε, όντως, ήταν μια υπέροχη μάνα. Ο γιος σου σου έχει δείξει ότι εκτιμάει, του αρέσει, είναι περήφανος για αυτά που κάνεις? Ναι, είναι περήφανος. Είναι περήφανος, έτσι δείχνει, έτσι νιώθει. Αλλά πιο πολύ είναι περήφανος επειδή εγώ φέρομαι σαν να μην έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το αρέσει πιο πολύ. Γιατί έτσι τον έχουμε μεγαλώσει. Εκτίμησε μεγαλώνοντας ότι δεν είχα πει εγώ ποτέ το θέατρο και η επιτυχία και τα γυρίσματα και παράδειγμα και τα λοιπά. Στο σπίτι έλεγα «Γεια, πάω στη δουλειά. Γεια, μπαμπά, καλή δουλειά. Τέλος». Και από την ώρα που μεγάλωσε και αρχίσαμε και μιλάγαμε πολύ, πολύ και λέγαμε πράγματα, εκτίμησε πιο πολύ με λίγα λόγια τι είμαι εκτός δουλειάς. Και μετά εκτίμησε και τα της δουλειάς, αλλά δεν τον αφορά αυτό που είμαι. Δηλαδή, θέλω να πω, κρύβει. Δεν θέλει να τον συμπεριφέρονται. Α, είσαι ο γιος του ρωτάτε. Και δεν λέει τίποτα, δεν το λέει ποτέ. Δεν υπήρξαν ούτε κόντρες κατά την εφηβεία ή στο μεγάλωμα του
Εγώ είχα την τύχη να μην έχουμε κόντρες, γιατί τον εβάλαμε, τον έτρεχε πολύ η Αθηνά από εδώ και από εκεί στα αθλήματα, στα ομαδικά, μετά ήταν στο Στίβο πολλά χρόνια κτλ. Και ήταν ένα παιδί που έβγαζε τρομερή ενέργεια, γιατί ήταν εκείνο το παιδί, και την έβγαζε στον αθλητισμό. Οπότε δεν του περίσσευε, ξέρετε. Ήτανε μονίμως κομμάτια, διάβασμα και γυμναστική, ας πούμε. Το παρακαλάγαμε δηλαδή να βγει όταν μεγάλωσε λίγο, πήγε 14χρονο, να βγει μια φορά τη βδομάδα με τους φίλους του και δεν έβγαινε. Νιώθεις ότι του χρωστάς χρόνο? Όχι, νιώθω ότι του χρωστώ πολλά. Νιώθω ότι του χρωστώ πολλά, ότι μαθαίνω από αυτόν και τον θαυμάζω. Το έχω πει ότι πιο πολύ σε θαυμάζω παρά σε αγαπάω. Δηλαδή εννοώ, σε αγαπάω, είναι λογικό να σε αγαπάω, αλλά είναι σε θαυμάζω και πάρα πολύ. Με τι ασχολείται, σπουδάζει τώρα? Είναι στο Πολυτεχνείο, ναι. Έγινε το Πολυτεχνείο. Έγινε το Πολυτεχνείο, ναι. Λοιπόν... Αυτός είναι όντως το Πολυτεχνείο. Σπύρο μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο Τετ-α-Τετ. Επιστρέψαμε στο απόψινό πολύ ζεστό μας Τετ-α-Τετ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο εδώ στη σκηνή του θεάτρου Κάπα στην Αθήνα. Σπύρο μου, είσαι άνθρωπος που είδαμε πολλές φορές ότι δεν φοβάσαι να πεις την άποψή σου για τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Γενικότερα, από μικρός είσαι πολιτικοποιημένος. Λες το τι ψηφίζεις? Τα λέω όλα, αλλά ξέρεις, δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι μ' αρέσει να λέω πράγματα που έχουν ουσία, όχι πράγματα για να συζητηθούν. Με αυτή την έννοια, όταν είναι να γίνω δυσάρεστος, γίνομαι δυσάρεστος, αλλά όχι για να συζητηθεί τι είπε ο τάδε και να παραχθεί. Μόνο αν νομίζω ότι, ή αν είμαι θυμωμένος με πράγματα, ή αν νομίζω ότι μπορώ να ανοίξω και τα μάτια έστω δύο ανθρώπων ακόμα, λέγοντας αυτό. Γιατί καμιά φορά εμείς που μας συμπαθεί ο κόσμος ή του αρέσουμε ή μας εμπιστεύεται, μπορεί να πραγματικά να μπούμε μέσα στο μυαλό τους λέγοντας κάτι. Όταν νιώσω λοιπόν ότι αυτό που θα πω πρέπει να το πω, το λέω χωρίς να φοβάμαι τις συνέπειες. Αλλά ποτέ δεν το λέω για να κάνω... δεν λειτουργώ έτσι, δεν μου αρέσει. Γι' αυτό και σπάνια εμφανίζομαι. Παραμένεις αριστερός όμως? Βέβαια, δεν θα γινόταν αλλιώς. Παραμένω στο χώρο της αριστεράς. Χωρίς να νιώθεις ότι σε έχει απογοητεύσει, σε έχει... Δεν θα μιλήσω για κόμματα, μιλάω για το χώρο της αριστεράς. Ναι, γενικά, ναι. Αλλά η αριστερά ασφαλώς έχει απογοητεύσει πολύ κόσμο. Πολλούς μας έχει απογοητεύσει. Αλλά και τι γίνεται? Σε απογοητεύουν οι άνθρωποι, όχι οι ιδέες. Έτσι δεν είναι? Και πάντα μας απογοήτευαν οι άνθρωποι και σε όλες τις επαναστάσεις τελικά όταν εγκαθιδρύθηκαν μας απογοήτευσαν οι άνθρωποι. Η ιστορία θα κρίνει αν ήταν θετικά ή αρνητικά. Για μένα αρνητικά ήταν. Δεν μπορείς εν ονόματι ενός ιδανικού να σκοτώνεις κόσμο. Ούτε... Δηλαδή, μεγαλώνοντας, έβαλα και το Μάο και το Στάλιν σε μια προσωπική μαύρη λίστα δική μου. Δεν του συγκρίνω με τον Χίτλερ, όπως το κάνουν πολλοί, αλλά ωστόσο σε μια προσωπική, στην προσωπική μου blacklist. Γιατί εγώ λειτουργώ έτσι, εγώ τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Δεν μπορώ να σκοτώνω έναν άνθρωπο γιατί νομίζω ότι αυτός μπορεί να είναι εχθρός του καθεστώτος. Προτάσεις για να κατέβεις στην πολιτική είχες? Πάμπολες. Πάμπολες. Αλλά είχα πει σε μια συνάδελφό σου που μου είχε ρωτήσει, θα άφηνε το θέατρο για να κατέβει στην πολιτική? Της είχα απαντήσει, ούτε τη φυλακή δεν θα άφηνε για να κατέβω στην πολιτική. Δηλαδή θα προτιμούσα να είμαι στο κοιλί. Γιατί, όχι γιατί θεωρώ όλα αυτά που λέμε, τη βρωμιά κτλ. Ασφαλώς υπάρχει. Δεν είμαι εγώ καθόλου για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι άνθρωπος, πώς να πω, πολύ οξύθυμος άνθρωπος και άνθρωπος που δεν μπορεί να δοκιμάζεται η νοημοσύνη του. Δεν μπορώ τα ψέματα, δεν μπορώ να λέμε χαζά πράγματα για να ξεφεύγουμε. Αυτά όλα που βλέπω, δηλαδή, εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Αν τύχει να δω κάνει ένα παράθυρο, γίνομαι έξαλλος. Λες, τι λέει τώρα ο βλάκς αυτός? Ενώ δεν είναι βλάκς καθόλου. Δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκες. Λένε όμως βλακίες. Τις λένε γιατί πρέπει να πούνε ψέματα, πρέπει να. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είμαι εγώ σε ένα κόμμα και να έχουμε κάνει ένα λάθος και να κάτσω τώρα δύο μέρες μαζί με το επιτελείο μου να πω πώς θα τα γυρίσω. Θα βγω και θα πω έκανα λάθος, παιδιά. Ωραία. Δεν ισχύει το μπαίνω στην πολιτική, μπαίνω στο σύστημα για να το αλλάξω? Νομίζω όχι. Γιατί εγώ, άμα μπω στο σύστημα, την τρίτη μέρα δεν θα υπάρχω. Θα με έχουν πετάξει από το παράθυρο και με το δίκιο τους. Άρα διαφωνείς με
συναδέλφους σου που ασχολούνται με την πολιτική. Π.χ. ο Χαϊκάλης πρόσφατα. Ναι, δεν έχει να κάνει. Εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω. Φαίνεται από τη στάση μου διαφωνώ. Mm-hmm. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο Χαϊκάλη. Να. Σε οποιονδήποτε ασχολείται με κάτι που δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει, νομίζω ότι είναι σωστό. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι η δική μου προσωπική ματιά. Ασχολούμαι με κάτι που το γνωρίζω καλά, πολύ περισσότερο όταν είμαι με τα κοινά, που πρέπει να το γνωρίζω καλά, για να πω ότι προσφέρω κάτι. Το να γυρνάω τώρα από κανάλι σε κανάλι και να λέω. Να μου λένε τα παπαγαλάκια του κόμματος, αυτό θα πεις, και αν σου πει αυτό, αυτό θα πεις. Θεωρώ τον εαυτό μου γελίο, μαριονέτα, πραγματικά. Δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις τη διαφορά, δηλαδή, ή ότι κάποιος μπορεί να κάνει τη διαφορά? Δεν θα γινόταν, όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό νομίζω ότι για να κάνεις διαφορά πρέπει να είσαι άνθρωπος με τρομερή δύναμη, με μεγάλη τρέλα και με πολύ δύναμη από πίσω σου. Mm-hmm. Είτε είναι αυτό ένα μεγάλο τζάκι, είτε. Πολλά χρήματα είτε δεν ξέρω τι, μια τρομερή δύναμη ή μια τρομερή γοητεία που από την πρώτη μέρα να ανέβεις, να σε πιστέψει ο κόσμος και να τους πεις, εγώ θα σας λέω όχι τις βλακίες που ακούτε. Λοιπόν, θα απολυθούν οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι για να εξηγενθεί το ελληνικό κράτος. Λέω το ένα παράδειγμα. Mm. Μπορεί να το πει κανείς αυτό. Αν το πει και τον αφήσουν να υπάρξει επόμενη μέρα, τότε μπορεί να έχει προκοπή. Αυτό δεν συγκρούεται με τα αριστερά σου. Με το αριστερό στο background. Δεν ήμουν ποτέ αριστερός εγώ το ότι λέει το κόμμα. Mm-hmm. Εγώ ήμουν ότι πάντα ότι αυτή η χώρα και αυτή η ράτσα που λεγόμαστε Έλληνες όπως είμαστε, όπως έχουμε διαμορφωθεί, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάρα πολλά χαρίσματα και μας αξίζουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάνουμε πολλά λάθη. Πολλά. Πολλά λάθη όμως. Έτσι. Αυτό το ληστικό που συλλήβδιν τα τσουβαλιάζουμε όλα και λέμε είμαι πάντα υπέρ των εργαζομένων, είναι λάθος. Όχι είναι λάθος, είναι τραγικό. Δηλαδή δεν μπορεί το μυαλό μας να είναι έτσι. Τι θα πει με τον εργαζομένο. Έχω εγώ 10 εργαζόμενους και οι 8 δουλεύουν καταπληκτικά, λέω ένα παράδειγμα τώρα, δεν λέω για μένα, και οι 2 είναι τεμπέλητες και ψεύτες και απατεώνες. Με τα κρατούντα, ας πούμε, σήμερα, τα συνδικαλιστικά και τα αριστερά και τα όλα. Εάν πας να πεις κάτι για αυτούς τους 2, θα πέσουν όλοι πάνω σε σεβάνε. Όχι ρε παιδιά, γιατί είσαι πάντα υπερ. Ο εργαζόμενος έχει πάντα δίκιο, σαν τον πελάτη. Δεν είναι έτσι, όχι. Ο εργαζόμενος που εργάζεται σωστά, εργάζεται σωστά και ο άλλος. Ούτε ισχύει αυτό που λες. Καλά τώρα, αφού δεν παίρνω πολλά λεφτά, γι' αυτό δουλεύω λίγο. Ή κάνω κακά τη δουλειά μου. Ούτε αυτό ισχύει. Είναι απ' όλα, έχεις αυτό σεβασμό. Κάνεις καλά τη δουλειά σου. Πώς μας λέγανε, όταν είμαστε μικροί στην ΚΝΕ, μας λέγανε πρέπει να είσαι πρώτο σε όλα. Αυτό πιστεύω. Να είσαι πρώτος σε όλα. Κάνω σωστά τη δουλειά μου, είμαι κύριος, για να μπορέσω μετά να σου πω: κοίταξε φίλε, εγώ κάνω αυτό και αυτό και αυτό και μου δίνεις ψίχουλα. Λοιπόν, διεκδικώ το τάδε. Εάν έρθω και σου πω ότι εγώ διεκδικώ το τάδε και μου λες: ναι, αλλά ρε φίλε, αντί να βγάλεις 10 κουτιά, την να βγάλεις ένα, και η απάντησή μου είναι απεργία, τότε κάτι δεν κάνω καλά. Υπήρξες στην ΚΝΕ, Ναι, ναι. Γιατί έχω την εντύπωση, αλλά μπορεί να γίνει μεγαλώνοντας, ότι είσαι ένα άτομο που σε ενοχλεί ότι. Περιορίζει την ατομικότητα. Ακριβώς έτσι είναι. Μα έφυγα πολύ γρήγορα. Όπως είναι ο Λέης, ας πούμε, των κομμάτων. Μα έφυγα πολύ γρήγορα. Έφυγα πολύ γρήγορα. Θύμωσα πάρα πολύ όταν είχα φορέσει σκουλαρίκι τότε. Ήμουν 18 χρονών και αρχίσαν και με κοιτάγαν λίγο έτσι το σκουλαρίκι. Α, και λέω καλά, εσείς δεν είσαστε εδώ. Δεν πήγαινε με την κνέα το σκουλαρίκι. Δεν πήγαινε. Τότε. Έτσι, όταν ήμουν εγώ 18. Ναι, είδα 2-3 πράγματα και θύμωσα πολύ. Είδα, ας πούμε. Το Τσερνομπίλ, τότε που γίνεται το Τσερνομπίλ, εγώ έπαιρνα πάντα ανάμεσα σε άλλες εφημερίδες, αλλά πάντα έπαιρνα ριζοσπάστη. Αν δεν έπαιρνα άλλες, ριζοσπάστη θα έπαιρνα. Mm-hmm. Και είδα το Τσερνομπίλ ότι είχε χαλάσει ο κόσμος και ότι ο ριζοσπάστης το ανέφερε μετά από κάμποσες μέρες ένα μονοστιλάκι τέτοιο και είπα τέλος. Τέλος. Δεν, εγώ θέλω ανοιχτά μυαλά, θέλω να παραδέχομαι το λάθος του άλλου. Μόνο έτσι μπορεί να πάμε μπροστά. Σε ενοχλούν οι παροπίδες. Βέβαια, μα είναι δυνατόν. Θεωρείς ότι ο Τσίπρας μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Κανένας Τσίπρας δεν θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι λίγο μηδενιστής σε μερικά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε να αλλάξουμε εμείς. Για να δεχτούμε να αλλάξουμε εμείς, πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος που λένε ευλογημένος, ένας άνθρωπος με χάρισμα. Δεν είναι κανείς. Δεν βλέπω κανένα να είναι έτσι. Όσον αφορά. Το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν πολύ ασχολούμαι, ξέρεις, με του οίκου του κάθε κόμματος,
Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, αλλά προσωπικά εγώ φοβάμαι, επειδή ακούω λόγια, επειδή έχω δει ανθρώπους που ανέβηκε πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και τους έχω δει να καμώνονται κάτι άλλο, ανθρώπους που τους ήξερα από παλιά και τώρα βλέπω ένα ύφος, λέω σκέψου ότι θα γίνει να γίνουν εξουσία. Πολύ απλά και πολύ πρακτικά νομίζω ότι μπορεί ακόμα να είναι μια απογοήτευση ανθρώπων που ελπίζουν, που έχουν μια αριστερή ματιά στη ζωή, μπορεί να φάνε ακόμα ένα χρυσωμένο χάπι. Δηλαδή εννοώ ότι μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, να βαφτιστεί η ανεργία, ξέρω εγώ, μια καινούρια αρχή, κάτι τέτοιο. Ξέρουν και τα βαφτίζουν αυτά. Ναι. Εννοώ ότι εάν δεν αλλάξει κάτι, που είναι αρκετά πιθανό, παρόλες τις καλές προθέσεις, θα απογοητευτεί πάρα πολύ ο κόσμος και μπορεί να έχουμε φαινόμενα περίεργα, όπως είχαμε πρόσφατα, με τη Χρυσή Αυγή. Γιατί όταν πια δεν έχει μια ελπίδα και τον εφέρεις μέχρι εδώ και πούνε ούτε αυτοί μπορέσανε, φωτιά και τσεκούρι. Είσαι άνθρωπος που ταχώνει κατηδίαν σε πολιτικούς που μπορεί να είναι φίλοι σου ή γνωστοί σου και λόγω της επωνυμίας σου και της καταξίωσης σου μέσα σε αυτό το χώρο έχεις την οικειότητα να τους πεις 5 κουβέντες. Το κάνεις ή αποφεύγεις? Το κάνω. Το κάνω και πολύ χοντροκομμένα καμιά φορά. Ξέρεις ποιο είναι το κακό? Γι' αυτό αυτός ο χώρος δεν θα μπορούσε να με υποδεχτεί εμένα. Ότι σου λένε ότι πάντα έχεις δίκιο και τελειώνει όλα μια καλά. Μια αλλά χαρά. Τι να κάνουμε. Μια χαρά. Έχεις δίκιο, αλλά τι να πεις τώρα. Άμα σου λέει έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ωραία, έχω δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Τελείως. Τι κάνετε εσείς? Προσπαθούμε, δεν γίνεται. Ωραία, εντάξει. Σπύρο μου, η εκπομπή σου στην υγειά μας παίζονταν στην ΕΡΤ. Πώς βίωσες το κλείσιμο της ΕΡΤ? Θα έλεγες ότι ήταν μια συμβολική πολιτική πράξη, κάτι αναγκαίο ή μια πράξη ντροπής? Θα έλεγα, επειδή δεν το γνωρίζω καλά, γιατί ήταν εκείνες οι μέρες ήταν κρίσιμες και για μένα. Δηλαδή, με πετύχανε ακριβώς στο νοσοκομείο. Δεν πολύ... Α, ήταν όταν είχες την περιπέτεια με τον καρκίνο. Ναι. Μάλιστα, άκουσα μια... με έβριζε μια κοπέλα τραγουδίστρια που ήταν στην ΕΡΤ και έλεγε «Πού είναι ο Παπαδόπουλος που έρχεται αυτό εδώ πέρα και έχει πάρει τόσα λεφτά και δεν είναι εδώ». Παίζει τον αριστερό. Και έγουμε ένα έτσι. Λοιπόν, δεν πολύ... δεν το ήξερα καλά το θέμα, ούτε μπόρεσα να πάω βέβαια ότι αυτά εννοείται. Εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων, όπως πάντα, η αλήθεια δεν έχει μία πτυχή. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν πολύ απότομο και πολύ χοντρό αυτό που έγινε. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ανοργάνωτο και, από ό,τι αποδεικνύεται, εντελώς απροετοίμαστη η διάδοχη κατάσταση. Άρα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ, από ό,τι μαθαίνω, επίσης εξακολουθεί ένα πράγμα ανοργάνωτο που κουτουλάνε μεταξύ τους, που κανείς δεν ξέρει τίποτα, που κανείς δεν ξέρει ποιος υπογράφει, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος, που, πότε. Άρα κάτι δεν έγινε καλά. Απ' την άλλη, αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη είναι για το θέμα των συνδικαλιστών. Επίσης δεν είμαι μαζί τους, αναφανδόν. Εννοώ ότι κάποιοι έχουν δίκιο, κάποιοι όχι. Και μη σου πω και οι πολλοί όχι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι εργαζόμενος έχεις δίκιο. Γιατί δεν σε θεωρώ εργαζόμενο το να πηγαίνεις να χτυπάς την κάρτα και να έχεις και μια καφετέρια απέναντι δική σου, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ή δεν σε θεωρώ εργαζόμενο να έχουμε ραδιόφωνο και να τρέχω να μαζέψω τον ηχαλήπτη από τον μπαρ και να λέει εντάξει, σε λίγο θα έρθουμε, τι θες τώρα. Ένα πράγμα, ξέρετε, ένα περίεργο. Επίσης, δεν σε θεωρώ εργαζόμενο όταν δεν έχεις εκεί μέσα οργανική θέση. Και επειδή κάποιος έβαλε. Δηλαδή, εννοώ ότι είναι άγιο και ιερό το να βρεις έναν τρόπο να βγάζεις το ψωμί σου. Αυτόν. Βρήκες κάποιον, σε έβαλε. Πρέπει να ζήσεις. Είσαι φτωχός άνθρωπος. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Άμα είναι έτσι, δηλαδή, για κάνε το, προέκτηνε το αυτό να δεις τι θα γίνει. Όσοι είμαστε άνεργοι αυτή τη στιγμή, πόσο, δεν έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Ένα τριακόσια. Πάρτε τους όλους στο δημόσιο. Γιατί να είναι ανέργοι άνθρωποι? Γιατί να είναι? Να πάνε στο δημόσιο να παίρνουν έστω 800 ευρώ το μήνα. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Εφόσον δεν γίνεται λοιπόν όταν το προεκτείνεις και βλέπεις ότι είναι υπερβολή, υπερβολή είναι και όταν χρειάζεσαι 500 και παίρνεις 4.000. Θα μου πεις τρώνε ψωμί. Μα δεν είναι, αλλά δεν γίνεται έτσι να τρώνε ψωμί. Δηλαδή πρέπει να μείνουν, πώς να σου πω, στην ελεύθερη αγορά
και να πάρουν να αναλάβει η κοινωνία τα θέματα της. Δηλαδή, ενώ ο συνδικαλισμός, τα κόμματα, η αριστερά, η βουλή, η πολιτική, οι πάντες, να αναλάβουν τα θέματα. Έχουμε παιδιά ανέργους. Τι γίνεται? Εδώ μπορείς λοιπόν να πας στο κράτος, στην εξουσία ως το κράτος, και να πεις, κοιτάξτε, έχουμε ανέργους. Δηλαδή, δώστε κριτήρια, δώστε κίνητρα, δώστε δάνεια. Πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι δουλειές. Έτσι να το δούμε. Όχι ότι έκανα μια και κάτι, θα πάω στο δημόσιο, έχω νόμιζε μια δουλειά, δεν πειράζει που δουλεύω, παίρνω τα λεφτά. Μα έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή, άλλο είναι το σκάφος, ας πούμε έτσι, στην κατηφόρα και μπαίνουν και άλλοι χίλιοι. Βαραίνουν το σκάφος, πάει πιο γρήγορα στην κατηφόρα. Θα γύριζες στην ΕΡΙΤ, αν σου έκανα μια καλή πρόταση? Ναι, είναι πολύ σχετικό αυτό. Εάν δω ότι οι άνθρωποι είναι μια σοβαρή κατάσταση εκεί πέρα κτλ., εγώ από εκεί ξεκίνησα και εκεί ήθελα να συνεχίσω. Δηλαδή, εγώ πάντα υπερασπίζω το κρατικό κανάλι. Αλλά θέλω, αν ξέρω ότι έχει μια φυσιογνωμία, ότι είναι πια ένα κανάλι, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που υπάρχει μια σοβαρή ματιά και ότι πρέπει να γίνει δουλειά. Το κρατικό κανάλι πρέπει να είναι υπαρκτό και δυνατό πάντα. Πάντα. Κρατική τηλεόραση ή δημόσια τηλεόραση? Δημόσια τηλεόραση. Όχι κρατική, δημόσια. Ωστόσο, αλλά ξέρετε, αυτό λέω. Δεν έχει μια φυσιογνωμία αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πράγμα. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να εκπαιδεύει τον κόσμο. Η δημόσια τηλεόραση οφείλει να κάνει πράγματα, όπως έκανε πολλά χρόνια η ΕΡΤ και η ΝΕΤ, να κάνει πράγματα που δεν τα κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι είναι επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι επιχειρήσεις. Και δεν οφείλει, βεβαίως, ακούω διάφορους ανόητους να λένε ότι μπήκε μέσα η ΕΡΤ, μα δεν οφείλει να είναι κερδοφόρα. Δεν μπορεί να είναι κερδοφόρα από τη φύση της. Διότι θα σου δείξει ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πελεκάνους, ας πούμε, ναι, το οποίο είναι υπέροχο. Ένα του National Geographic, το οποίο θα κάνει 3%. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα σου δείξει, ας πούμε, την κλασική μουσική ή τις ορχήστρες, ας πούμε. Είχα δει εγώ εκπληκτικά πράγματα στην ΕΡΤ. Δηλαδή, είχα δει κάτι χοροδίες βούλγαρων, χοροδίες με εκκλησιαστικούς ύμνους και ήταν από το ωραίτερο πράγμα που είχε στη ζωή μου. Αυτό θα κάνει 1,5%. Λοιπόν, τι σημασία έχει? Οφείλει να τα κάνει. Δεν οφείλει να είναι στον ανταγωνισμό με τους άλλους, οι οποίοι λένε, παιδιά, τι γίνεται, τι βγάλαμε. Η εκπομπή σου πιστεύεις ότι έχει επιτυχία γιατί διασκεδάζει τον κόσμο από το σπίτι? Είναι σαν να βγαίνει ο κόσμος, και ειδικά όλες αυτές τις χρονιές που παίζεται, που έσφιξε η κρίση και μένει ο κόσμος σπίτι και γίνεται μια παρέα μαζί με την παρέα που έχεις εκεί. Ποια είναι η επιτυχία της εκπομπής? Κοίταξε, επειδή ξεκίνησε το 2004 που ακόμα τα πράγματα νομίζαμε ότι είναι ανθυρά, άρα δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάτι άρεσε την εκπομπή. Εγώ τι νομίζω ότι άρεσε? Δηλαδή, θέλω να πω, η διαφορά από προ-κρίσης με κρίση είναι ότι τότε τους άρεσε, τώρα θα έλεγα την έχουν ανάγκη. Σωστό. Έτσι μου το λένε. Σωστό. Γιατί και τότε, το 4, πάλι ήταν... πώς να το πω, ήταν σωστό το timing, γιατί υπήρχε μια χαρά, ένα κέφι και το έβγαζε αυτό. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει και η ανάγκη ότι θέλουν να βγει ο κόσμος και δεν υπάρχουν τα λεφτά. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι η επιτυχία της εκπομπής είναι ότι υπερασπίζομαι ένα τραγούδι που σε συντριπτική του πλειοψηφία, στη συντριπτική πλειοψηφία των ραδιοφώνων δεν παίζεται, είναι εξωστρακισμένο. Αλλά όμως είναι το τραγούδι που μας έσαι στα πόδια μας. Είναι το DNA μας. Έστησε το νεοελληνικό πολιτισμό. Ναι. Δηλαδή, σπάνια πια, σπάνια ως καθόλου, εκτός από κάνα δύο σταθμούς, από τους 50% που υπάρχουν, να ακούσεις Θεοδωράκη, να ακούσεις Λοΐζο, Ξαρχακό, Χατζηδάκη κτλ. Δεν είναι περίεργο αυτό? Και εγώ ως ραδιοφωνητής πολλές φορές με απασχολεί το θέμα και προσπαθώ μέσα από το ραδιοφώνο που είμαι στην Κύπρο, το Love FM, να βάζω έτσι ενέσεις σε αυτό το τραγούδιο. Δεν είναι περίεργο που τα τραγούδια που μιλάνε στο DNA μας, στο κύτταρο του νεοέλληνα, του Κύπριου κτλ., είναι απαγορευμένα από το ραδιόφωνο? Ναι. Είναι αυτό που λέμε η ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία αν την αφήσεις, έχει μια ασυδοσία η οποία είναι και βλακώδης. Γιατί πριν από μερικά χρόνια που τα πράγματα ήταν ακόμα γερά και οι εταιρείες, υπήρχε η συναλλαγή των ιδιωτικών σταθμών με τις εταιρείες και έλεγε, τι με νοιάζει εμένα, βγάλε μου τώρα τον Παπαδόπουλο που έκανε το καινούριο του CD. Εγώ αυτό θέλω να πουλήσω. Αυτόν παίξε μου και εγώ, μη σε νοιάζει, θα κανονίσω.
ήταν αυτή η συναλλαγή. Μετά τώρα έχουν κάνει τα playlist, εξαφανίσανε, διώξανε και τον κόσμο όλα από τα ραδιόφωνα, δεν υπάρχουν παραγωγή, δεν υπάρχει τίποτα. Έχει ένα playlist εκεί και παίζει και παίζει. Και παίζει τα χιτάκια για τους πιτσιρικάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι. Σημασία έχει τι οφείλουμε να κάνουμε. Το κρατικό ραδιόφωνο το έκανε εξαιρετικά αυτό. Εγώ ήμουν κολλημένος στο δεύτερο πρόγραμμα και άκουγα όλα αυτά που λέμε, τα άκουγα. Υπέροχα τραγούδια και υπέροχες εκπομπές. Θα το βρούμε μπροστά μας, Σπύρο, πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πήγαινα σχολείο και άκουγα στο ραδιόφωνο 7.30 το πρωί το «Βράχο, βράχο τον καημό μου». Σήμερα απορώ και αναρωτιέμαι η γενιά που πάει σχολείο τώρα και ακούει αυτά τα σκυλοπόπ. Πόσα μεγαλώσει. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Βέβαια, εγώ για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν λέω ότι τώρα δεν υπάρχει παραγωγή. Υπάρχουν πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Τους οποίους τους βγάζεις. Βλέπω συχνά και τη Ζουγανέλη και την Ποφίλιο. Ναι. Και δημιουργεί και νέοι. Υπάρχουν που δεν τους βγάζω γιατί δεν μπορώ να τους βγάλω γιατί έχουν δύο τραγούδια, ας πούμε. Και κάποια στιγμή κάτι θα κάνουμε. Αλλά υπάρχει παραγωγή. Δεν λες λοιπόν ότι παιδιά μην ακούτε αυτά, ακούτε τα άλλα. Όχι. Λες ότι αυτά πρέπει να τα ξέρεις γιατί είναι η βάση σου, είναι η βίβλο σου. Βεβαίως, δεν σου πάω από το πρώτο βράδυ να ακούς Χατζηδάκη και Θεοδωράκη και Λοΐζο. Όχι, ασφαλώς θα ακούς και τους μοντέρνους. Νέο παιδί είσαι, μοντέρνο παιδί είσαι. Αλλά δεν μπορεί να μην ξέρεις το Τσιτσάνι. Δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Και να σου πω κάτι. Επειδή είναι γραμμένο στο DNA σου, δεν είναι ότι δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Τον έχεις ανάγκη. Διότι βλέπεις, όταν πήγα να πρωτομιλήσω και τους πρότεινα αυτή την εκπομπή, μου λένε ρε παιδί μου, τώρα μόνο οι γέροι και αυτά και τα. Ποιος θα την ακούει. Και τους έλεγα το εξής. Όταν πάτε σε ένα μαγαζί, το πιο μοντέρνο τραγούδι είναι το σημερινό. Κάνει ο κόσμος έτσι. Έτσι. Να. Μόλις πέσει η πρώτη πενιά του Τσιτσάνη, σηκώνονται όλοι όρθιοι στο δεύτερο μέρος το λαϊκό. Από νέους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα μας. Ωραία, πρέπει να τους δώσουμε ένα βήμα να υπάρχουν γιατί. Όχι αρέσουν στον κόσμο, τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Δηλαδή ο πιτσιρικάς, ας πούμε, κάθεται και βλέπει την εκπομπή με τον Τσιτσάνη και μετά πάει στο κλαμπάκι του, δεν έχει σημασία. Η πιο σημαντική σου εκπομπή, θα έλεγες, ήταν αυτή με τον Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Που κάνεις 2-3, νομίζω. Ναι. Συνολικά νομίζω ότι το έχω κάνει 4, ναι, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν παρόν όμως και στις 4. Ναι, σε όλες. Ήταν ναι. Και στις 4. Ναι. Του είπα ότι δεν πρόκειται, αν δεν είσαι, δεν πρόκειται να κάνω εκπομπή. Απουσία σου, ας πούμε. Και η εισαγωγή σου ήταν έτσι πολύ επική. Δηλαδή, φάνηκε ότι τρέφεις ένα μεγάλο θαυμασμό. Έχεις επηρεαστεί πολύ από τη συγκεκριμένη προσωπικότητα. Είπες ότι ήταν η πιο σημαντική προσωπικότητα, ότι είναι η πιο σημαντική προσωπικότητα της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι νομίζω, ναι. Γιατί εγώ γνώρισα και την άλλη του πλευρά. Δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται ο Μίκης και το έργο του. Έχει και μια άλλη πλευρά που είναι τρομερά γοητευτική. Είναι 5 χρονών. Θα ήθελες ένα τέτοιο άνθρωπο, τέτοιες προσωπικότητες, να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας? Εγώ ναι, θα το ήθελα. Με ποια έννοια? Μιας και ουσιαστικά ελάχιστο ρόλο παίζει στα τεκτενόμενα, στα πολιτικά, τουλάχιστον να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα για να με προσωπεί στο εξωτερικό. Αν ας πούμε ο Μίκης, ξέρω εγώ, μπορούσε και ήθελε και ένας σταλερός και ευσταλής Μίκης το να πηγαίνει στο προσωπικό και στο εξωτερικό και να προσωπεί την Ελλάδα, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ή αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ο Γαβράς, ας πούμε. Βεβαίως. Εννοείται. Καλήμονο, φυσικά. Να. Στην εκπομπή σου σε προβληματίζει να μην γίνεις μονότονος. Ας πούμε, έχεις πολλούς. Μάλλον υπάρχουν κάποια ονόματα που έρχονται πολλές φορές καλεσμένοι και υπάρχουν κάποια άλλα που δεν έρχονται καθόλου. Είχες αναφερθεί πρόσφατα ότι ξέρω εγώ δεν θα καλούσα ποτέ τον Γιάννη Πλούταρχο. Μετάνιωσες που έκανες αναφορά σε ονόματα ή πιστεύεις ότι είναι λάθος να αφήνεις ονόματα απ' έξω? Δεν πιστεύω ότι είναι λάθος και σωστό. Κάνω αυτό που θέλω εγώ. Ενώ αυτό που είναι σαν να σου λέω, πιστεύεις ότι είναι λάθος που δεν τρως Μπολονέζ? Τι θα πει λάθος, αφού δεν σου αρέσει. Άρα. Εγώ λοιπόν έχω πει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που καθόλου μπορούν να ανάξει, που αρέσουν σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Είναι δικό τους θέμα και μπράβο τους. Δεν τους κρίνω ως καλλιτέχνες. Εμένα δεν μου αρέσουν. Δεν μου αρέσει η δουλειά που κάνουν. Άρα. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο, έτσι δεν είναι? Στην εκπομπή καλή. Εσείς άμα μου πείτε, ας πούμε, ότι εγώ δεν πάω ποτέ σε κομμωδία, δεν μου αρέσουν οι κομμωδίες, μου αρέσουν τα ιστορικά έργα. Από τι πρέπει να θυμώσω μαζί σου?
Άρα η εκπομπή ουσιαστικά είναι ένα παρείστικο που ξεκινάει από σένα. Μία παρέα που ξεκινάει από το τι σου αρέσει εσένα. Ακριβώς. Ακριβώς. 10 χρόνια φέτος. 11. Πόσο προβλέπεις ότι... Α, δεν κάνω προβλέψεις. Είπαμε ότι δεν κάνουμε όνειρα και σχέδια. Η διάσταση του χρόνου που λέγεται μέλλον δεν με αφορά. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το απόψινό μας τετ-α-τετ. Ήταν όπως το περίμενα, πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι χαρισματικός συνομιλητής, φαίνεται και από τις εκπομπές σου, αλλά και από αυτά που μας έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι είμαστε στο Θέατρο Κάπα, για όσους θα έρθουν Αθήνα, και εδώ παίζεις την κωμωδία «Μου λες αλήθεια». Και θα συνεχίσουμε να πίνουμε στην υγειά σου φέτος. Και να περνάμε καλά. Να ανταποδώσω και εγώ την πρόσκληση. Πρέπει να σε καλούσω στην υγειά μας. Ναι. Εγώ είμαι ανοιχτός. Κι εγώ. Θα το κανονίσουμε λοιπόν. Το μόνο που δεν πίνω. Νεράκι. Νεράκι και θα έρθω στο κέφι. Και πάλι σε ευχαριστώ, Σπύρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν απόψε μαζί μας, αλλά και στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και το ταξιδιωτικό γραφείο Ξένος Travel για τη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.